Στο στούντιο είναι ο μετεωρολόγος μας Θόδωρης Κολυδάς για να δούμε πώς εξελίσσεται το νέο κύμα κακοκαιρίας με την ονομασία Γυριώνης, εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία η ονομασία αυτή φορά, Θόδωρη. Τι να περιμένουμε τις επόμενες ώρες? Καλό βράδυ, Κατερίνα. Καλησπέρα. Ο κύριος όγκος των καταιγίδων βρίσκεται περίπου στα 60 με 80 μίλια ανοιχτά των νησιών του Ιωνίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θέλουμε περίπου γύρω στις 2 με 3 ώρες για να πιάσουν οι ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Και αργότερα βέβαια στα υπόλοιπα υπηρετικά τμήματα, και ακούσαμε βέβαια και πώς θα πλησιάσουν στο ρεπορτάζ προηγουμένως από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εκείνο που πρέπει να πω, βλέποντας τώρα ένα γρήγορο βίντεο, να ρίξουμε μια ματιά το πώς θα εξελιχθεί αυτό το κύμα της κακοκαιρίας. Έχουμε ετοιμάσει ένα σχετικό βίντεο, το οποίο μας δίνει ανά 3 ώρες την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Και το βλέπουμε σταδιακά από τις 3, στις 6, μετά στις 9, στις 12 να κινείται από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά. Κατευθύνεται, παρουσιάζει μεγάλη αιμονή και θα συζητήσουμε αργότερα στην περιοχή βορείως της Θεσσαλίας, σε μια περιοχή στην κεντρική Μακεδονία με μεγάλα ύψη βροχής. Πάνε μετά στο Ανατολικό Αιγαίο, κατευθύνονται και ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι από την Τρίτη το μεσημέρι και μετά ο καιρός αρχίζει και βελτιώνεται. Να δούμε όμως σαφώς επιλεκτικά κάποιες περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το πώς θα επηρεαστούν. Αν πάμε λοιπόν τώρα εμείς ξημερώματα, η βροχή. Σήμερα τα ξημερώματα. Σήμερα, ναι. Δηλαδή στις 2 η ώρα, μέχρι τις 2 η ώρα το πρωί. Η βροχή η οποία θα έχει προηγηθεί στο εξάωρο από, ουσιαστικά θα λέγαμε από αυτή την ώρα μέχρι τις 2. Αυτή την ώρα ξεκινούν αυτή οι βροχές. Και μέχρι, εδώ στην Αττική. Μέχρι και στις 2 η ώρα, ναι. Όχι, δεν θα πιάσει την Αττική τόσο πολύ. Βλέπουμε ότι στην περιοχή της Αθήνας είναι λιγότερες οι βροχές. Θα έχουμε κάποια ασθενή βροχή μέχρι τις 2 η ώρα το πρωί. Και ο μεγαλύτερος όγκος βλέπουμε ότι είναι προς νοτιοδυτικά, προς την περιοχή της Μεσσηνίας. Και θα πιάσει βέβαια αργότερα και την Ηλία και θα κινηθεί βορειοανατολικά όλο αυτό το σύστημα. Αν πάμε στις 6 το πρωί, έχει πλησιάσει πλέον και βλέπουμε, όπως σωστά αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ, και την πληροφορία και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την παίρνει και από εμάς. Από εσάς, αλλά όντως, αυτές τις περιοχές φαίνεται να επηρεάζονται, δηλαδή να επηρεάζεται ένα κομμάτι μεγάλο της Ανατολικής Πελοποννήσου και αργότερα η Αττική. Και όπως βλέπουμε ότι στην Αττική ουσιαστικά το σύστημα αυτό περνάει εκεί γύρω στις, θα λέγαμε, 6 με 9, 6 με 7. Δηλαδή στην Αττική θα περάσουμε μια σχετικά ήρεμη νύχτα, αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, θα δυναμώνουν ενδεχομένως. Σταδιακά 6 ώρα το πρωί ένταση θα είναι στο. Ναι, δεν μπορούμε να είμαστε και σαφείς. Πάμε λοιπόν μετά στη Δευτέρα στις 12. Έχουμε πολύ έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή της, θα λέγαμε, τη περιοχή της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Βλέπουμε περιοχές όπως την Κατερίνη, το Λιτόχωρο, τα είπαμε και αυτά. Και κατευθύνεται μετά τη Δευτέρα στο Ανατολικό Αιγαίο όπου και στα Δωδεκάνησα, όπου έχουμε πολύ μεγάλη ύψη βροχής σε αυτές τις περιοχές. Και την Τρίτη ουσιαστικά αρχίζει και εξασθενεί ο καιρός. Υπάρχει ένα άλλο κύμα που θα πιάσει, φαίνεται, τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και την περιοχή της Κρήτης. Τώρα, ειδικότερα για την Αθήνα, μπορούμε να πούμε. Ναι. Βλέπουμε μια γρήγορη κίνηση. Βλέπουμε ότι είναι στις 2 η ώρα το πρωί, περίπου στις 4 η ώρα τα ξημερώματα. Μετά πάμε γύρω στις 7 με 8, όπου έρχεται ο κύριος όγκος, θα λέγαμε, των καταιγίδων, που είναι με πράσινο χρώμα και επηρεάζει περισσότερο τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της Αττικής. Και αργότερα, μετά όλο αυτό το σύστημα, από τις 9 ώρα Γκρίνιτς, δηλαδή από τις 10-11 η ώρα, αρχίζει να απομακρύνεται και ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση. Δηλαδή θα είναι μικρή διάρκεια ουσιαστικά στην Αττική. Ναι. Επειδή είδαμε όμως στο βίντεο για τους κεραυνούς, ότι τη γυναίκα τη χτύπησε ο κεραυνός. Και ευτυχώς γλίτωσε, όπως γλίτωσε και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Άρα τι πρέπει να προσέξουμε? Ας έχουμε κάποια 5 βασικά σημεία όταν εκδηλώνονται καταιγίδες. Καταρχάς, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αν ο δρόμος έχει πλημμυρίσει και είμαστε στο αυτοκίνητο, να αλλάξουμε κατεύθυνση. Μην ψάχνουμε να περάσουμε τον δρόμο αυτό. Οι δυνατές καταιγίδες δεν κρατάνε πολύ. Έχουν περίπου διάρκεια κατά μέσο όρο γύρω στις 2 με 3 ώρες. Δεν έχουν. Ας περιμένουμε καλύτερα να καθαρίσει ο καιρός σιγά σιγά και αργότερα να πάμε στη δουλειά μας. Λοιπόν, να εγκαταλείψουμε το αυτοκίνητό μας αν έχει ακινητοποιηθεί. Να φύγουμε, μην παρασυρθούμε από το αυτοκίνητο. Είναι δύσκολο. Το αυτοκίνητο, ακόμα και μέχρι τη μέση, αν έχει πλημμυρίσει και πάμε να το ανοίξουμε, η πόρτα δεν ανοίγει από τη μεγάλη την πίεση, αν θέλουμε να βγούμε έξω. Να βάλουμε μια εφαρμογή, για παράδειγμα, για τους κεραυνούς ειδικά. Υπάρχει μια εφαρμογή που μπορούμε να βρούμε, όπως το Bleacher Tug Lightning Monitor, μια εφαρμογή για τα κινητά να βλέπουμε στην περιοχή μας κεραυνοί, πιο που βρίσκονται οι κεραυνοί. Ναι. Και φέρνω ένα παράδειγμα, μια καλή πρακτική.
η οποία έχει εφαρμόσει η περιφέρεια της Αττικής την εφαρμογή Civilatica. Μακάρι, ευχής έργο είναι, αυτή η εφαρμογή που έχει περιορισμένες δυνατότητες να αναπτυχθεί περισσότερο τεχνικά, να υποστηριχθεί. Ούτως ώστε να αποφεύγονται τραγωδίες εδώ στην χώρα. Και να ενημερώνει τον πολίτη. Να μπορεί να είναι η πληροφορία, είναι η δύναμη για τον πολίτη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή Κολυδά.